Τώρα, κυρίες και κύριοι, βρέφος 4 μηνών διακομίστηκε από την Κομωτινή για να διασωληνωθεί στην Θεσσαλονίκη. Ο Διονύσης Βοριάς, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Χρόνος της Κομωτινής, βρίσκεται μαζί μας μέσω Skype για να μας δώσει την είδηση. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, όπως μετέφερες και εσύ στον πρόλογό σου. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ένα βρέφος μόλις 4 μηνών. Με καταγωγή από την Κομωτινή και οι δύο γονείς του ζουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε ότι την ώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή το βρέφος βρίσκεται διασωληνωμένο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές. Ευελπιστούμε η κατάσταση της υγείας του γρήγορα να βελτιωθεί και να αποφευχθούν κατά αυτόν τον τρόπο τα χειρότερα. Τι συνέβη την προηγούμενη Τρίτη, οι γονείς του και οι δύο βρίσκονταν σε καραντίνα, νοσήσαντες με κορονοϊό. Και ανεμβολίαστοι και οι δύο λοιπόν την Τρίτη πήγαν το βρέφος τους στο νοσοκομείο διότι είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Εκεί αποδείχθηκε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε μέρα με την ημέρα για να φτάσουμε το Σάββατο. Οπότε και το μεσημέρι του Σαββάτου κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό του νοσοκομείου της Κομωτινής επέστρεψαν οι γονείς το βρέφος στο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί, σε συνεννόηση του θεράποντος ιατρού του νοσοκομείου Κομωτινής με τους ειδικούς λοιμοξιολόγων της ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου, κρίθηκε αναγκαίο το βρέφος να διακομιστεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό και έγινε, άμεσα με ΚΑΒΕ έσπευσε το βρέφος εκεί και έκτοτε από το Σάββατο μέχρι και σήμερα νοσηλεύεται. Δυστυχώς, μέσα σε αυτές τις 48 ώρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε λίγο, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να χρειαστεί και να κριθεί αναγκαία η διασωλήνωσή του, προκειμένου η αναπνοή του να μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα, το νοσοκομείο της Κομωτινής γνωρίζουμε γιατί δεν ήταν σε θέση να νοσηλεύσει το βρέφος. Μας εξηγείς ότι κρίθηκε αναγκαίο σε συνεννόηση με τους γιατρούς, έτσι. Ούτως ή άλλως οι διασωληνώσεις ασθενών με COVID δεν γίνονται επί της ουσίας στο νοσοκομείο Κομωτινής. Τους στέλνουν τους περισσότερους ασθενείς στο νοσοκομείο σας εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ανηλίκους οι οποίοι πρέπει γρήγορα να πάρουν την καλύτερη δυνατή ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη την οποία μπορεί να δώσει συγκεκριμένα η ΜΕΘ Παίδων, η οποία βρίσκεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στην υγεία του μωρού. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Διονύση Βοριά. Να είστε καλά.